Με γκολ του 18χρονου Γιάννη Γωνιάδη στο 86ο λεπτό ο Πανθρακικός νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ και διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας. Η 13η αγωνιστική της Football League δεν ήταν γούρη και τλαρισινή ομάδα, καθώς γνώρισε την τρίτη σερίτα στο πρωτάθλημα και μάλιστα με το ίδιο σκορ αυτή τη φορά από τον παθρακικό στην Κομωτινή και παρέμεινε στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Σε έναν κάκιστο αγωνιστικό χώρο και με καταρακτόδη βροχή, οι δύο ομάδες προσπάθησαν για το πολύτιμο τρίποντο. Το συγκρότημα του Μπόσνταρ Μπάντοβιτ ξεκίνησε πολύ δυνατά και στο πρώτο δεκάλεπτο έχασε τρει μοναδικέ ευκαιρίες για να προηγηθεί με τους Χασομέρι και Καούνου. Ωστόσο, στο έκτο λεπτό ο διηγητής αναμέτρησης έκλεισε τα μάτια και δεν έδωσε καθαρό πέναλτι στο κράτημα του Σαϊτιώτη από τον Μίγκα. Στη συνέχεια οι κυπεδούχοι ισορρόπησαν το παιχνίδι και δημιούργησαν μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Πόνσε στο 28 λεπτό. Στην επανάληψη, οι Βυσσυνοί άγγιξαν τον κολ με τον Καούνου, ωστόσο ο Κουτσόπουλο με σωτήρια επέμβαση κράτησε το 0. Στο τελευταίο ημίωρο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή του και έψαξαν τον κολ, όμως ο Σωτηρίου με σωτήρες επεμβάσεις κράτησε ανέπαυτη την αιστεία του. Τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε, ο νεαρός Γωνιάδης που είχε μπει λίγο νωρίτερα ω αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε το λάθος της λαρισινή ομάδα και με πλασέ χάρη στον παθρακικό το πολύτιμο τρίποντο, βυθίζοντας την αέλη στην αβεβαιότητα και τον προβληματισμό αναφορικά με το μέλλον τη στην κατηγορία.